μάτια τους 14 πρέπει να έχουν οι οδηγοί που κινούνται στο επαρχιακό δίκτυο της Βιάννου, όπου ο κίνδυνος καραδοκεί από αέρος και εδάφους. Λίγο μετά το Αρκαλοχώρι, το Πρανές έχει υποχωρήσει, καταλαμβάνοντας τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Χωρίς τις απαραίτητες εργασίες, θεωρείται σίγουρο ότι τα χώματα που άρχισαν να πέφτουν από πέρυσι θα κλείσουν μεγάλο τμήμα του δρόμου αυτό το χειμώνα. Ακόμα πιο επικίνδυνο το σκηνικό λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, με πέτρες και τιμόροπους βράχους πάνω από τα κεφάλια των οδηγών. Όμως είναι απαράδεκτος. Και ειδικά η περιοχή που πιάνει και το καλοκαίρι τουρισμό. Θα πάει κάτω, θα κοπεί η Γειτονία. Τελείως. Δηλαδή, αν έχουμε τις ίδιες βροχοτές με πέρυσι, θα κοπεί τελείως. Άμα βγάλει νερά, κόβει συνέχεια. Σε ορισμένα σημεία. Γκαστοριά να βάλανε τσιμέντο ενέσεις και σταμάτησε πάνω. Εδώ τώρα παγίκοψε φέτος, βγάλανε ένα βουνό χώμα από πάνω, βάλανε τώρα. Αλλά αν βγάλει πολλά νερά, θα πάει πάλι κάτω. Τα μπαλώματα στην άκρη του δρόμου μετά τη Μάρθα έχουν ραγίσει και κόβονται σταδιακά. Πάρει μόνο θα κοπεί η κοινωνία. Είναι ο δρόμος να πάει κάτω, θα κάτσει πάλι. Η παραμικρή απροσεξία μπορεί να αποβεί ολέθρια, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, στο δρόμο Καλονής Γδοχείων, όπου η υποχώρηση του οδοστρώματος έχει δημιουργήσει κρατήρες μεγάλου βάθους. Οι οδηγοί αναγκάζονται να περνούν στην αντίθετη κατεύθυνση για να αποφύγουν το ατύχημα. Η εικόνα των υπόγειων δικτύων που έχουν αποκαλυφθεί είναι χαρακτηριστική και, αν μη τι άλλο, ανησυχητική. Έχουν βάλει μόνο σήμαση, σημαστιακά. Πες ένας άνθρωπος δεν βλέπει ή και καμιά φορά και μεθυσμένος. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το αποφύγεις. Από τη Μάρθα στην Άνω Βιάννο, που είναι μόνιμα εκεί πέρα κάποιες λακκούβες, το οδόστρωμα δεν είναι καλό. Πολλές φορές αναγκάζονται οι οδηγοί που κάνουν συχνά το δρομολόγιο να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έχουν κάνει αγροτικούς δρόμους προσβάσεις προς το δρόμο από γεωργικές επιχειρήσεις και κινδυνεύουν άμεσα να σκοτωθούν ή να προκαλέσουν ατύχημα. Θεωρώ ότι βάσει πιθανοτήτων θα γίνει κάποια στιγμή ένα σοβαρό ατύχημα εκεί πέρα. Οι αντοχές και η ψυχραιμία των οδηγών δοκιμάζονται ακόμα περισσότερο στον απόκριμνο και φιδωτό δρόμο του Τσούτσουρα. Το οδόστρωμα έχει εδώ και μήνες υποχωρήσει σε αρκετά σημεία, όπου έχουν τοποθετηθεί λιγοστές κορίνες ή ακόμα και κόκκινα πλαστικά τσουβάλια. Ακόμα πιο επικίνδυνα τα τμήματα όπου ο δρόμος είναι στην κυριολεξία κούφιος, με την άσφαλτο να βρίσκεται στον αέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3-4 σημεία τα οποία έχουν σχεδόν κοπεί. Αν υπολογίσουμε λοιπόν ότι βλέποντας την τουριστική κίνηση εμείς το καλοκαίρι που ξέρουμε από αυτό το πράγμα, τα μεγάλα λεωφορεία είναι θέμα χρόνου πότε θα συμβεί κάποιο ατύχημα. Η έλλειψη προστατευτικών μπαρών στα σημεία με γκρεμούς εκατοντάδων μέτρων και οι κατολισθήσεις σε κάθε βροχόπτωση καθιστούν ακόμα πιο απρόβλεπτη τη διαδρομή που ακολουθούν κάτοικοι και επισκέπτες του Τσούτσουρα, αλλά και τα παιδάκια που πηγαίνουν έρχονται στο σχολείο του στο Αρκαλοχώρι με λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, χωρίς μπάρες. Ειδικά αν δείτε το δρόμο, όπως πάμε να φύγουμε τον Τζούσου από τη δεξιά μεριά, υπάρχει ένας γκρεμός από κάτω 200 μέτρα. Είναι πάρα πολλές στροφές οι οποίες είναι επικίνδυνες, δεν έχουν ορατότητα, γίνονται κατολισθήσεις. Όλα αυτά κατέγραψε η κάμερα της Κρήτη TV λίγες μόλις ώρες πριν την κακοκαιρία με το κωδικό όνομα Οκεανής, που πέρασε από την Κρήτη αφήνοντας πίσω της και νέες πληγές.